Πάμε στον Brighton να μας φύγει αυτή την τεράστια νίκη της Ένωσης. Γεια σου Κώστα. Γεια σας παιδιά. Εντάξει, είναι μια τρομερή βραδιά για την ΑΕΚ και για τον κόσμο της. Εντάξει, εμείς, εγώ ήμουν από τους τυχερούς, εντάξει, επειδή είμαι πιο μεγάλος, όχι για κάποιον άλλο λόγο, ναι. Που το έπος αυτό που λέγανε του ντέρμπι το έζησα στην τηλεόραση όταν ήμουν μικρός, αλλά αυτό το έπος του Brighton το ζήσαμε από μέσα και το ζήσανε και πάρα πολλά παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί τότε. Και τα έχουν δει μόνο στη τηλεόραση και μόνο σε παλιά βίντεο και το έχουν ακούσει. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι από την ΑΕΚ, για μένα το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει από τότε που ήταν Αλμέιδα. Και όποιο και ήταν το τελικό αποτέλεσμα, γιατί όπως είδαμε, η ΑΕΚ έφτιαξε αίμα για να πάρει το προβάδισμα τρεις φορές και ισοφαρίστηκε δύο φορές από δύο λάθη, από δύο κακές στιγμές, δύο παιχνών που και αυτοί όπως όλοι που έπαιξαν σήμερα ήταν καταπληκτικοί, ιδίως ο Σιμάνσκι ήταν εκπληκτικός, σαν κεντρικός αμυντικός. Πρώτη φορά έτσι σε επίσημο παιχνίδι έπαιξε κεντρικός αμυντικός και πραγματικά ήταν, λες και έφερε η ΑΕΚ ένα στόπερ μεταγραφή χθες. Είχε αυτή την άτυχη στιγμή, του φύγε το κοντρόλ, πήγε να διώξει μετά και έκανε το πέναλτι. Όπως και ο Χατζησαφή δεν φρέναρε γρήγορα που λέμε και για τον παίχτη. Παρ' όλα αυτά, όποιο λοιπόν και να είναι το αποτέλεσμα, αυτό που μετράει για μένα σήμερα πάνω απ' όλα είναι ότι η ΑΕΚ ήρθε εδώ απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Πρέμιερ, σε μια ομάδα φαινόμενο που όλος ο κόσμος μιλάει για αυτή, στο πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι της Brighton, ήρθε εδώ η ΑΕΚ, κατέβασε την καλύτερη εντεκάδα που είχε, έβαλε παίχτες όπως ο Γκαρσία με δύο προπονήσεις ή ο Γκατσίνοβιτς με τέσσερις και έπαιξε μέχρι το τέλος για την νίκη. Ισοφαρίστηκε δύο φορές, προηγήθηκε τρεις. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή δεν θέλω να πω τώρα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα σχόλια που είναι να γίνουν, δεν θέλω να πω ούτε σε ατομικές κριτικές σας τίποτα. Αυτό που έχει κάνει ο Ματίας Αλμέιδα με την ΑΕΚ είναι απίστευτο. Δηλαδή να έρθει εδώ, να παίξει, να βάλει τρία γκολ, να έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα μέχρι τουλάχιστον το 80-85, μετά η Brighton στο τέλος την απόγνωση για να ισοφαρίσει τρίτη φορά, όντως είχε δύο-τρεις καλές στιγμές, που της έδωσε ο εκπληκτικός Στάνκοβιτς σήμερα. Αλλά αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι το ήρθε η ΑΕΚ εδώ σε ένα παιχνίδι που όλοι έλεγαν να φάει όσο το λιγότερο γκολ γίνεται, χωρίς τα δύο βασικά στόπερ, και έκανε αυτό το έπος που έκανε σήμερα. Μετά την νίκη αυτή αλλάζουν τα πράγματα νομίζω στον όμιλο. Θέλω ότι η ΑΕΚ προχωρεί, αλλά μπαίνει για πρόκριση νομίζω δυνατά. Πώς ήρθε το άλλο μάτς? Είδαμε Μαρσέικα και ξέρω να σας κρεμάσουν. Το είχα αφήσει το 3-3, θα σου το πω γιατί μόλις... 3-3 τελικό. Καλό αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω ότι αλλάζουν όλα τώρα για την ΑΕΚ στον όμιλο, με αυτό το διπλό. Δεν πιστεύω ότι θα περάσουν οι άλλοι δύο από εδώ. Δεν το νομίζω. Και να δούμε. Είναι όλα ανοιχτά. Πάντως η επιστροφή του Γκαρσία, η πρώτη φορά που έπαιξε μαζί Γκαρσία Ραούχο από τον Απρίλιο και Γκατσίνοβιτς Γκαρσία Ραούχο που δεν είχαν παίξει φέτος, που πέρυσι ήταν η τριάδα έτσι μαζί με τον Ελέσον, τον Άμπραμπατ που ήταν η δύναμη της ΑΕΚ μπροστά, η επιστροφή τους ήταν συγκλονιστική και το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό της ΑΕΚ. Αυτά παιδιά. Έγινε Κώστα.